Αυτό είναι ο αστυνομικό που χειροκροτάει όλη η Ελλάδα. Έτσι έσωσε εγκλωβισμένο ηλικιωμένο στη φωτιά τη Πάτρας. Τι δήλωσε στην κάμερα, Ποιο υπουργό την ίδια ώρα έφτιανε τον κόρφο του που γλιτώσαμε τα χειρότερα από τι φλόγε. Σου έλειψε, Επανεμφανίστηκε ο Βασιλιακόπουλο και μάντεψε για ποιο λόγο πρότεινε ξανά τη χρήση μάσκα. Μεγάλη κίνηση μάτα από τον Πούτιν. Η προειδοποίηση εάν κατασχεθούν από την G7 ρωσικά περιουσιακά στοιχεία. Επίσης, σε λίγο εδώ στο κανάλι Θάνος Κόκαλς Δημοσιογράφος, αυτά είναι τα νέα αυτοκίνητα κούρσες που διάλεξαν οι 300 βουλευτές μας. Όλα πληρωμένα από εμάς και το πακέτο παροχών που τα συνοδεύει. Ξεκινάμε τώρα αναλυτικά. Στον ανακριτή οδηγήθηκαν τα 14 μέλη του κυκλώματος της πύρας που αποτελείτο ε, από επόπτες υγείας, δημοτικούς, αστυνομικούς, υπαλλήλους του Υπουργείου Πολιτισμού και οι οποίοι εκβίαζαν ιδιοκτήτες καταστημάτων προκειμένου να κάνουν τα στραβά μάτια σε παρανομίες ή να γλιτώσουν ελέγχους. Ανάμεσα στα μέλη της Σπύρας υπάρχουν και άτομα τα οποία είναι μέλη του Πασόκ. Κάποιοι από αυτούς έβγαλαν και φωτογραφίες με τον Ανδρουλάκη, Ωστόσο, από το Πασόκ δεν έχει υποθεί το παραμικρό. Και επειδή μου γράψατε κάποιοι ότι μήπω τώρα πρέπει, επειδή αυτή ήταν μέλη του Πασόκ, να κηρυχθεί το Πασόκ εγκληματική οργάνωση. Δεν νομίζω να συμβεί. Αυτή είναι η μόνη απάντηση που μπορώ να δώσω. Δεν λέω αν πρέπει ή δεν πρέπει. Λέω ότι δεν νομίζω να συμβεί. Και εμένα εκείνο που μου κάνει εντύπωση είναι ότι για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, από τον Ιανουάριο του 2023, αυτή η σπήρα η, η λειτουργούσε με αυτόν τον τρόπο και μάλιστα κάποια από τα μέλη της προδόθηκαν από τον πολυτελή τρόπο ζωής. Φορούσαν διάφορα δηλαδή για να εντυπωσιάσουν και τα οποία κόστιζαν πάρα πολύ και δεν μπορούσαν να δικαιολογηθούν από τον μισθό τους. Μήπως είχαν κάποιον ε, μπάρμπα στην κορώνη που λέμε και τόσο καιρό δεν τους, ε, Ενοχλούσε κανείς, γιατί επίσης για ένα μέλος της πύρα, την λεγόμενη Νάνση, λέγεται ότι είχε και παρελθόν, δηλαδή είχε δημιουργήσει άλλες απάτες ως μεσήτρια και είχε πάρα πολλά κέρδη συνολικά αυτή η Σπύρα, μιλάμε για κέρδη πάνω από 700.000 ευρώ μέσα σε ένα χρόνο περίπου. Πάμε τώρα σε κάτι άλλο και στον αστυνομικό που χειροκροτάει όλη η Ελλάδα. Θα του πούμε και εμείς ένα μεγάλο μπράβο, τέτοιου αστυνομικού θέλουμε. Μιλάμε για τον αρχιφύλακα Δημήτρη Χριστοδουλόπουλο, ο οποίος κατά τη διάρκεια της φωτιάς στην Πάτρα αμπεκλόβησε έναν ηλικιωμένο, τον πήρε στην αγκαλιά του ουσιαστικά για να τον γλιτώσει από τις φλόγες και πάλι μπράβο είναι μια κίνηση την οποία πρέπει να επικροτήσουμε διότι πολλά και εμεί έχουμε κάνει κριτική όταν χρειάζεται για του αστυνομικού. Αλλά όπω σε όλα τα, τα επαγγέλματα, δεν είναι όλοι οι ίδιοι και πρέπει όπω όταν κάνουμε κριτική, από την άλλη να λέμε και το σωστό. Έτσι ώστε αυτοί οι άνθρωποι να επιβραβεύονται. Δεν ξέρω αν θα τον επιβραβεύσει ε, η ελληνική αστυνομία. Εγώ, αν ήμουνα ε, πάντω και έπαιρνα την απόφαση, θα τον έκανα αρχηγό τη αστυνομία. Διότι ο αρχιφύλακας μετά από αυτή την κίνησή του και μετά από αρκετέ ώρε μίλησε μπροστά στην κάμερα και δήλωσε τα εξή, Ενημερωθήκαμε για έναν εγκλωβισμένο ηλικιωμένο, άμεσα μεταβήκαμε ενώ ε, η φωτιά ήταν δίπλα στα σπίτια για να τον απεγκλωβίσουμε. Και όχι μόνο τον απεγκλωβίσε ο συγκεκριμένος αστυνομικός, αλλά ε, πήγε μετά στον ε, ηλικιωμένο στην οικία του για να του παραδώσει το κλειδί του σπιτιού, διότι εκτός ότι τον απομάκρυνε από το σημείο της φωτιάς, φρόντισε να ασφαλίσει και το σπίτι του, με άριστα 100. Και για τους υπόλοιπους αστυνομικούς πάει αυτό, που έχουμε δει σε πάρα πολλές πυρκαγιές, να ε, δίνουν τον καλύτερο τους εαυτό, μαζί με τους πυροσβέστες και όποιους άλλους, γιατί πάλι οι κάτοικοι ήταν που έπαιξαν ένα σημαντικό ρόλο στην κατάσβεση της φωτιάς. Δεν λέω ότι ήταν όμως μόνο αυτοί, έτσι, αλλά οι κάτοικοι... Όποιοι είναι γύρω, όπω λέμε, με μια βερμούδα, με μια σαγιονάρα, αυτοί είναι που θα δώσουν μια σημαντική βοήθεια σε κάθε περίπτωση. Και τώρα σε πλήρη αντίθεση θα δούμε τη δήλωση που έκανε ο Άδωνη Γεωργιάδη, επειδή ε, γλιτώσαμε τα χειρότερα από αυτή τη φωτιά, και είναι και κάτι που φανερώνει το πόσο αυτή η κυβέρνηση τα ε, έχει αφήσει. Δεν θα πω όλα, αλλά τα περισσότερα τα έχει αφήσει στην τύχη. Ο, ενώ λοιπόν ο αστυνομικό έκανε αυτή την ηρωική πράξη, από την άλλη μεριά ο Άδωνη Γεωργιάδη στι κάμερε φτηνόταν, έφτιανε τον κόρφο του, επειδή δεν είχαμε χειρότερα. Κοιτάξτε, σήμερα είμαστε εδώ όλοι ανακουφισμένοι και χαρούμενοι γιατί όλα πήγαν καλά. Σήμερα θα μπορούσα εδώ να είμαστε σε πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση. Για γέλια και για κλάματα η κίνηση του Άδωνη Γεωργιάδη και η δήλωση που έκανε. Μήπω πρέπει να φτύσουμε και εμεί τον κόρφο μα με αυτού που έχουμε, ότι δεν έχουμε πάθει και τίποτα χειρότερο. Εγώ δεν θα το κάνω, γιατί μπορεί να έχει πρόβλημα το μικρόφωνο πάντω. Κάντε το εσεί, αν θέλετε για μένα. Ε, πάμε τώρα και σε ένα ακόμα θέμα που έχει να κάνει με φωτιέ. Δεν ξέρω αν σα έλειψε, αλλά ο γνωστό ειδικό Θεόδωρο Βασιλιακόπουλο επανεμφανίστηκε, όπω έχουν επανεμφανιστεί κι άλλοι όταν πρόκειται για φωτιές που βγάζουν τοξικούς καπνούς σε κατοικημένες περιοχές. Τα έχουμε δει αυτά τα παραδείγματα ιδιαιτέρω εδώ στην Αττική και θα πούμε και κάτι περισσότερο γι' αυτό μετά. Και βγήκε λοιπόν και έκανε σύσταση για τη χρήση μάσκας ως ένα μέτρο προστασίας για τους κατοίκους στο Μενίδι. Μετά την φωτιά και η οποία έπληξε και μάλιστα τα κατέστρεψε ολοσχερώς τρία εργοστάσια με πλαστικά, χαρτικά και ξυλία. Ο γνωστός ειδικό λοιπόν πρότεινε τη χρήση μάσκας, ειδικά είπε για τις υψηλής προστασίας, όπως αυτές που έχουμε για τον 19, ότι μπορούν να βοηθήσουν ώστε οι κάτοικοι να μην εισπνέουν αυτό το, τον τοξικό καπνό που βγήκε στην ατμόσφαιρα μετά τις φωτιές και ότι εγκλωβίζουν τα αιωρούμενα σωματίδια. Όσον αφορά στο κλιματιστικό, είπε ότι μπορεί να γίνει η χρήση τους αρκεί να είναι τα παράθυρα κλειστά, γιατί λέει αυτά ανακυκλώνουν τον εσωτερικό αέρα. Θέλω τώρα εδώ να τα βάλουμε λίγο κάτω και να θυμηθούμε πόσες φωτιές, μιλάω μόνο για φέτος, έτσι, από τον Ιούνιο μέχρι τώρα, έχουμε σε εργοστάσια, δηλαδή βιομηχανικά ατυχήματα. Εάν, φίλες και φίλοι, τα μετρήσουμε, είναι, θεωρώ ότι είναι σε ένα βαθμό ο οποίος δεν είναι συνηθισμένο, σε έναν αριθμό ο οποίος δεν είναι συνηθισμένος και μιλάω για τις περιπτώσεις όχι που η φωτιά ξεκίνησε επειδή δημιουργήθηκε κάποιο ατύχημα ή ποιος άλλος ξέρει τι μέσα από ένα εργοστάσιο, αλλά για φωτιά που ξεκίνησε από αλλού και κατέληξε σε εργοστάσια. Και σε αυτέ λοιπόν τι περιπτώσει, όπω έγινε τώρα και με το Βασιλακόπουλο, οι ειδικοί έβγαιναν και μα έλεγαν να φοράμε τη μάσκα. Για, ό, για όλα κάνει φαίνεται αυτή η μάσκα. Και το βασικότερο είναι η δήλωση του Μητσοτάκη από το 2020, ο οποίο ήταν την περίοδο με τον 19, έτσι, που είχαμε όλα αυτά τα μέτρα, την υποχρεωτικότητα και ο οποίο είχε δηλώσει ότι μπορεί ε, αυτή τη στιγμή να συζητάμε για τέτοια θέματα, αλλά ο ελέφαντας στο δωμάτιο είναι η, το, η κρίση με το κλίμα. Και είπε τότε, από το 2020, ότι έχουμε σχέδιο για όλα, ακόμα και για πράγματα που δεν μας περνάνε αυτή τη στιγμή από το μυαλό, όπως είναι... Βιομηχανικά ατυχήματα, πόσο μέσα να έπεσε. Μιλήσαμε πολύ για την πανδημία και είναι λογικό γιατί είναι η επίγουσα κρίση. Αλλά ο ελεύθερο στο δωμάτιο είναι η κλιματική αλλαγή. Ότι για ένα πράγμα είμαστε βέβαιοι. τα πράγματα στο μέτωπο των φυσικών καταστροφών θα γίνουν μόνο χειρότερα. Δεν θα γίνουν καλύτερα, δυστυχώ. Γιατί δηλαδή η κλιματική αλλαγή είναι μια πραγματικότητα. Θα έχουμε πολύ έντονα φαινόμενα. Είτε τα φαινόμενα αυτά είναι φαινόμενα πυρκαγιών, είναι φαινόμενα πυρκαγιών, είτε είναι φαινόμενα πλημμυρών πρέπει να είμαστε ανα πάσα στιγμή έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε και άλλα ενδεχόμενα έκτακτα περιστατικά τα οποία μπορεί να μην περνάνε από το μυαλό μα. Αλλά σα διαβεβαιώνω ότι για όλα έχουμε σχέδιο. Παραδείγματο χάρη βιομηχανικά ε, ατυχήματα. Βιομηχανικά ατυχήματα. Και να είναι άραγε όλα αυτά λόγω τη κλιματαριά που λέω εγώ με γιώτα. Τόσε φωτιέ έχουμε δει να ξεκινάνε με περίεργο τρόπο. Εμπριστέ ακούμε συνεχώ. Γκαζάκια. Υπάρχουν καταγγελίε από τηλεθεατέ. Να είναι όλα αυτά τυχαία, Αφήνω το συμπέρασμα να το βγάλετε εσείς. Πάμε για λίγο και στα διεθνή, διότι υπάρχει μια πολύ σημαντική είδηση. Είναι μια ανακοίνωση βόμβα που έκανε η Σαουδική Αραβία προς την G7, που την προειδοποίησε ότι εάν κατασχέσουν τα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία, τότε και η Σαουδική Αραβία θα κατασχέσει τα δικά τους, δηλαδή θα ενεργήσει προς προστασία της Ρωσίας σε αυτή την περίπτωση, με κυρώσεις, με κυρώσεις ενάντια στις κυρώσεις της G7. Αυτά λοιπόν μετέδωσε το Bloomberg και δεν πρέπει να παραλείπουμε ότι στο πλευρό των κυρώσεων κατά της Ρωσίας είναι και η Ελλάδα. Το λέω αυτό γιατί ενδεχομένως κάποια στιγμή και εφόσον η Ρωσία θα εξακολουθήσει να έχει το πάνω χέρι, μπορεί να είναι και ο τελικός νικητής γιατί αυτή τη στιγμή όλα δείχνουν ότι κερδίζει, αναρωτιέμαι, δεν θα ζητήσει αποζημιώσεις δεν θα ζητήσει το λόγο και από την Ελλάδα και από την υπόλοιπη Δύση και για τα περιουσιακά στοιχεία που τους έχουν κατάσχει και για λεφτά δισεκατομμύρια που έχουν γίνει καπνός και τότε ποιο θα τα πληρώσει ο ΑΕΟ. Υπάρχει όμως και κάτι που ξέρουμε σίγουρα ποιο το πληρώνει ήδη και μιλάω για τα νέα αυτοκίνητα που ανακοινώθηκαν ότι θα πάρουν οι 300 βουλευτές μας με δωρεάν παροχή από τη Βουλή και μάλιστα με ένα πακέτο που θα τα συνοδεύει. Όπως είπαν λοιπόν στο Sky, οι βουλευτές μας ήδη έχουν διαλέξει τα αυτοκίνητα τα οποία θα έχουν στο εξή, τα καινούργια αυτοκίνητα και ότι υπάρχει και ένα πακέτο παροχών το οποίο περιλαμβάνει σέρβις, περιλαμβάνει αντικατάσταση οχήματος σε περίπτωση ζημιάς, πληρωμένα τέλη κυκλοφορίας, δεν ξέρω αν τι πληρώνουν και το κταίο τι, τι άλλη παροχή μπορεί να περιλαμβάνει αυτό το πακέτο. Το Κοινοβούλιο έχει προχωρήσει σε μια σαρωτική ανανέωση του στόλου των αυτοκινήτων που διαθέτει για τους 300 βουλευτές. Το 37% των βουλευτών επέλεξε πετρελαιοκίνητο αυτοκίνητο το 18% πήγε σε ένα υβριδικό μοντέλο, μόλι το 6% σε βενζινοκίνητο, ενώ 55 βουλευτέ φαίνεται πω διάλεξαν ένα αυτοκίνητο τύπου SUV. Το πακέτο περιλαμβάνει εκτό από το όχημα, μεικτή ασφάλιση, αλλαγή ελαστικών ανά 40.000 χιλιόμετρα, τέλη κυκλοφορία, κάλυψη λαβών αλλά και παροχή οχημάτων αντικατάσταση. Ένα που μου έκανε εντύπωση είναι τι είδου αυτοκίνητα ω προ τον κινητήρα και το καύσιμο επέλεξαν οι περισσότεροι, Οι περισσότεροι επέλεξαν πετρελαιοκίνητα, όχι τίποτα άλλο. Αλλά μετά βγαίνουν στον ελληνικό λαό και προσπαθούν να προωθήσουν σχέδια για πράσινη ενέργεια, για πράσινα ανάλογα που μου λένε κάποιοι. Και επέλεξαν όμω ένα ορυκτό καύσιμο το οποίο ακούμε κάθε τόσο ότι θα απαγορευτεί και η χρήση του. Και βλέποντα αυτέ τι εικόνε με τις κούρσες, με τα BMW, με τις Mercedes να μπαινοβγαίνουν εκεί μέσα στη Βουλή και να κινούνται στο προάβλιο είναι να αναρωτιέται κανείς αν δεν ήξερε ποιον λαό εκπροσωπούν οι συγκεκριμένοι βουλευτές νομίζω δεν θα μπορούσαν να συμπεράνουν ότι εκπροσωπούν ένα λαό ο οποίος υποφέρει από την ακρίβεια όχι οι περισσότεροι έχουν αναγκαστεί να πουλήσουν ένα αυτοκίνητο που είχαν όλο και όλο μου, μου το έχετε γράψει πολλοί από εσά ότι πλέον κυκλοφορείτε με λεωφορείο, με κτέλ. Θα μου πει είναι κακό. Ε, Α πάνε και οι βουλευτέ τότε με το λεωφορείο και το κτέλ, εφόσον δεν είναι κακό. Και άντε και πε ότι οι βουλευτέ μα ε, κάνουν σωστά τη δουλειά του να έχουν και ελικόπτερο ο καθένα που λέει ο λόγο. Όμω, και αυτό δεν το λέω εγώ, ο ελληνικό λαό κρίνει το αντίθετο. Στι ε, βουλευτικέ εκλογέ, το 50% σχεδόν που απήχε όπως και το αντίστοιχα το 60% στις ευρωεκλογές της αποχής, λένε ότι ήταν γι' αυτό το λόγο, ότι ο κόσμος έχει αειδιάσει έχει πια από το πολιτικό σύστημα, αλλά στον αντίποδα ε, δεν νομίζω να στεναχωριούνται καθόλου ούτε οι βουλευτές μας, ούτε οι ευρωβουλευτές που εκλέχθηκαν και παίρνουν ε, χιλιάδες ευρώ κάθε μήνα, τα αυτοκινητάκια τους, τα πακέτα παροχών, δεν νομίζω να στεναχωρήθηκαν από την αποχή, ε. Πάμε σε κάτι ακόμα το οποίο μου το στείλατε. Μιλάω για την εκπομπή του Νίκου Ευαγγελάτου όταν ο συγκεκριμένος δημοσιογράφος αναφέρθηκε σε ένα περιστατικό με μία αθλήτρια η οποία έχασε τη ζωή της σε ένα ιστιοπλοϊκό σκάφος. Ο Νίκος Ευαγγελάτος λοιπόν χρησιμοποίησε πάλι αυτά τα γραφικά τα οποία με τον τρόπο που τα χρησιμοποιεί ε, πολύ συχνά οι τηλεθεατές ανατριχιάζουν και συγγνώμη που γελάω γιατί εδώ φαίνεται ότι έχουμε ένα θέμα ασέβειας. Ο Νίκος Ευαγγελάτος λοιπόν μεταγραφικά, εικονικά μεταφέρθηκε σε αυτό το σκάφος για να δείξει το πώς έχασε τη ζωή της μία αθλήτρια και το θέαμα το βλέπετε και από μόνοι σας. Δηλαδή πώς δεν βγήκε κανένα καρχαρίας ή πώς δεν πνίγηκε ο Ευαγγελάτος αλλά είναι αυτός τρόπος να παρουσιάζεται ένα ε, τραγικό περιστατικό όπου μία γυναίκα έχασε με αυτόν τον τρόπο τη ζωή της, αυτό θα πρέπει να το κρίνουν εκτός από τους τηλεθεατέ, δεν πρέπει να το κρίνει και το ΕΣΟΥΡΟΥ, εφόσον του το επιτρέπουν, γιατί άλλο να χρησιμοποιεί οποιοδήποτε γραφικά για να αναδείξει ένα θέμα και άλλο να χρησιμοποιούνται τα γραφικά μόνο και μόνο για να δείξει τα γραφικά, παραλείποντας τη σοβαρότητα του θέματος και ειδικά όταν έχουμε απώλεια ζωής. Πάμε τώρα και στην απόφαση που είναι η τελική απόφαση που πήρε η Επιτροπή μας για τους σημεοφόρους στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Το ένα το φαβορεί, τα κατάφερε ο Γιάννης Αντετοκούμπο θα είναι και η Τρίψ Χιώτη. Αυτοί θα είναι λοιπόν οι δύο σημεοφόροι που θα μας εκπροσωπήσουν όπως ανακοίνωσε η αρμόδια Επιτροπή κατά την έναρξη στις 26 Ιουλίου στο Παρίσι, όταν και θα είναι μπροστά κρατώντας τη σημαία, μπροστά από την ελληνική αποστολή. Βέβαια πρέπει να πούμε ότι παρότι στην ψηφοφορία όσον αφορά τις γυναίκες επικράτησε η τριψιότη, υπήρχαν και αρκετοί ψήφοι που υποστήριξαν τη Σάκαρη, τη Μαρία Σάκαρη, η οποία όμως δεν κέρδισε τελικά αυτή τη θέση γιατί είχαν ακουστεί και πάρα πολλά, τα είχαμε μεταφέρει και εμείς από εδώ, πάμε σε κάτι διαφορετικό και όπως μου στείλατε με μήνυμα, θα υπάρξει κι άλλο ένα συλλαλητήριο στη Θεσσαλονίκη, κατά του προσωπικού αριθμού, στις 31 Οκτώου του 2024. Σε προηγούμενο βίντεο, επειδή πάλι μου το είχατε στείλει, είχα αναφέρει για μία εκδήλωση διαμαρτυρίας, η οποία έχει οριστεί για 1η Σεπτεμβρίου πάλι στο Λευκό Πύργο. Και θα ήθελα να ξεκαθαρίσω κάτι, όταν υπάρχουν το, ε, δύο διαφορετικέ, εάν το κατάλαβα καλά, διαμαρτυρίε για τον ίδιο λόγο, είναι φυσικό και επόμενο να μπερδεύεται ο κόσμο, είτε θέλει να πάει, είτε δεν θέλει, είτε συμφωνεί με αυτά, είτε δεν συμφωνεί, και στο τέλο τέλο να βρίσκω εγώ τον πελά μου, γιατί και κάποιε από αυτέ τι συγκεντρώσει, μιλάω γενικότερα, όχι για τι συγκεκριμένε, κάποιε από αυτέ τι συγκεντρώσει μπορεί να μην πραγματοποιηθούν. Ξεκαθαρίζω λοιπόν ότι εγώ απλώ σα μεταφέρω. Μία πληροφορία που προέρχεται από αλλού στη συγκεκριμένη περίπτωση. Ούτε εγώ ευθύνομαι για αυτήν, εάν τελικά γίνει η διαμαρτυρία, ποιος θα την κάνει, γιατί πάνω απ' όλα δεν είμαι εγώ ο διοργανωτής. Ελπίζω να καταλαβαίνετε ε, τη διαφορά σε όλα αυτά. Πριν κλείσουμε, μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή αν θέλετε να λαμβάνετε αυτόματες ειδοποιήσεις για κάθε νέο βίντεο που ανεβαίνει. Στη συνέχεια θα πατήσετε και το καμπανάκι με την ένδειξη όλες οι ειδοποιήσεις. Εάν έχετε γραφτεί ήδη πρέπει να ελέγξετε αν παραμένετε γραμμένοι και κάτι ακόμα το οποίο το έχουμε προσθέσει το τελευταίο διάστημα. Στα περισσότερα βίντεο υπάρχουν αυτοματοποιημένοι ελληνικοί υπότιτλοι. Εάν θέλετε να σας εμφανιστούν ενώ παίζει το βίντεο υπάρχει το ειδικό σύμβολο κάτω από το βίντεο για τους υπότιτλους, θα το πατήσετε και θα ανοίξουν. Επειδή όμως είναι αυτοματοποιημένοι, θέλω να σας ενημερώσω ότι δεν ευθύνομαι για τυχόν λάθη. Ωστόσο, να ξέρετε ότι κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ. Για να υπάρχουν υπότιτλοι χρειάζεται αυτό το αυτοματοποιημένο σύστημα από τη μία και επίσης χρειάζεται και η δική μου παρέμβαση που όμως δεν είναι πάντα δυνατή σε κάθε βίντεο, γι' αυτό κάποια μικρολαθάκια αγνοήστε τα. Μην μένετε εκεί, καλό είναι να μένουμε στην ουσία. Ευχαριστώ πάρα πολύ που παρακολουθήσατε, μια καλή συνέχεια από μένα, να είστε καλά, για χαρά.